Και τώρα θα βάλουμε τα κρεμμύδια. Τσα! Είδες! Πρέπει να πετύχει αυτή τη φορά! Γιατί σε βλέπω, έχεις εθιστεί! Δεν έχει νόημα όλο αυτό, ε! Ναι! Κλεάνθη! Πρέπει να τους δώσω τα μάτια! Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας πάλι! Μην κάνε φορά χέρια, σαν να είσαι έκπληκτη που είσαι εδώ. Όχι, δεν είμαι έκπληκτη. Είσαι λίγο. Απολαμβάνω αυτό που λες εσύ και λέω να μιλήσω κι εγώ στο κανάλι σου για να πω γεια σας παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε για άλλη μια φορά η ευκαιρία να βρίσκομαι στο κανάλι της κορούλας μου και για να φτιάξουμε κάτι πάλι πετυχημένο μετά την πρώτη επιτυχία που είχαμε με τη Βασιλόπιτα. Γιατί είχαμε τόση επιτυχία που αυτό έπρεπε να γίνει sequel. Ξέρετε γιατί είχαμε επιτυχία? Γιατί μετά τη φάγαμε και ήταν πολύ νόστιμη. Παιδιά, ήταν όντως τέλεια. Και αφού μέσα στο μάχη έτσι γίνεται. Οπότε τι σημασία έχει? Το αποτέλεσμα μετράει σαν γεύση. Σαν γεύση ήταν φανταστική. Φανταστική εκεί στη μέση που ήταν ο Μίκη, ήταν η Λίγη. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη τον Καλίνη για τη συνταγή που μας έδωσε. Το ότι εμείς την παραποιήσαμε λιγάκι άθελά μας. Ζητούμε συγγνώμη. Έχουμε φάει κάποια ώρα εδώ προσπαθώντας να βρούμε. Και αν δείτε από πίσω μας έχει ένα τραπέζι εδώ. Δεν το βλέπετε γιατί ψηλά η κάμερα. Και αν βλέπετε το τραπέζι, δεν βλέπετε τα κεφάλια μας. Και σου έχω πει ότι δεν βολεύει καθόλου για να γυρίσετε βίντεο με δύο άτομα για μαγειρική. Ούτε εμένα, δεν πειράζει. Γιατί αυτό θα είναι το μικρότερο πρόβλημά μας σήμερα. Σήμερα θα είμαστε καλά φωτισμένες, θα μας κρίνετε επίοικος. Δηλαδή, ναι, κάπως φυγόμαστε. Η ομορφάδα μας. Ναι, η ομορφάδα μας είναι λίγο στο ring light, γι' αυτό φαίνεται έτσι φωτεινή. Α, ναι, εμένα μου έχει δώσει. Να σας πω κάτι θέση. Σήμερα, όπως καταλάβατε. Καλή, μην το φέρνεις πιο κοντά. Όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Να σου πω. Θα το κρατάω, θες. Όχι. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Λόγω των ημερών σκεφτήκαμε σήμερα να σας κάνουμε αυγά κόκκινα. Και που μετά θα σας πω την ιστοριούλα πώς προέκυψε και τα βάθη κόκκινα. Δεν θες να την πεις τώρα την ιστοριούλα? Ναι, όταν σταύρωσαν το Χριστό, πολλοί δεν πιστεύανε ότι θα αναστηθεί. Και μία κοπελίτσα που ήταν από κάτω περνούσε όταν άκουσε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Λέει, εγώ δεν το πιστεύω, λέει, κρατούσε ένα καλάθι με αυγά. Και είπε, θα το πιστέψω αν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα. Και δεν θα το πιστέψετε. Θαύματος έγιναν κόκκινα. Και από τότε, βάζουμε τα αυγά μας κόκκινα. Επίσης θα πω την άλλη εκδοχή, ότι λένε ότι το κόκκινο αντιπροσωπεύει το αίμα του Χριστού. Εσείς ποια εκδοχή ξέρετε, γράψτε μας από κάτω. Θα ξέρετε κι άλλες, γιατί υπάρχουν πολλές εκδοχές. Να σου πω πώς μπορούμε να μιλήσουμε κι άλλο και να μην κάνουμε τα αυγά, γιατί έχω μια ανησυχία. Όχι, θα τα κάνουμε και θα τα πετύχουμε. Σήμερα λοιπόν τα αυγά. Δεν πήγαμε να πάρουμε μια απλή βαφή να τα βουτήξουμε να τελειώνει η υπόθεση. Σήμερα θα βάψουμε αυγά με φλούδες από κρεμμύδια. Ναι. Γιατί είδα ότι γίνεται και αν ισχύει αυτό που είδα στο βίντεο, γίνεται πάρα πολύ επιτυχημένο. Γίνονται κατακόκκινα με το κρεμμύδι. Κατακόκκινα. Αλλά γιατί μου λένε ότι γίνεται και λίγο ροζ. Όχι, εγώ αυτά που είδα γίνανε κατακόκκινα, αλλά έχω και 2-3 παντζάρια βρασμένα. Πες το χριστιανίμο. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ανησύχησα. Γιατί ανησύχησα? Γιατί με τα κρεμμύδια δεν γίνεται κατακόκκινο. Θες να δεις ότι στην αρχή δεν θα βάλω τα παντζάρια καθόλου. Θα βάλουμε μόνο τα κρεμμύδια για να δεις ότι θα γίνει κατακόκκινο. Γιατί το είδα κι εγώ. Δεν έχω λόγο να μην πιστέψω το βίντεο που είδα, παιδιά. Ναι. Αλλά τώρα που μου πες, γεια σου, Ζουλουκουμάκο. Ζουλουκουμάκο. Ζουζούνι πήγα να πω. Μετά για το μεγεθό και λέω, δεν είναι ζουζούνι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, αρχικά πρέπει να βράσουμε τα αυγά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ ωραία. Να δούμε αν θα χωρέσουμε. Λοιπόν, λες να εκτεθούμε και πως τριμωχτούμε εδώ πέρα και δεν χωράμε. Τώρα θα σας πούμε, θα βάλουμε να βράσουμε τα αυγά. Κρατάει μαμά μου την κάμερα, όπως καταλαβαίνεις, συγγνώμη για τα πλάτη. Γιατί συγγνώμη, και που ξέρεις εσύ δεν τετραγάω καλά, το κάνω και διαγωνίως. Όχι, να φαίνεις εκεί και τα αυγά. Α, όχι. Θα ζαλιστούν τα παιδιά. Εγώ θα το κάνω διαγωνίως. Όχι, ξέρεις τι ωραία, πέντε. Ίσχασε το, όχι, όχι. Αχ, πολύ με καταπιέζει, δεν ξανάρθω. Λοιπόν, θα σας πούμε για τα αυγά. Γιατί έχουν βάλει κωδικό πάνω σε όλα τα αυγά? Τι μας πειράζει, ρόζο κωδικός, κόκκινα θα γίνουνε. Τα έχεις βγάλει από το ψυγείο αρκετή ώρα. Δεν τα έβαλα ποτέ στο ψυγείο. Δεν τα έβαλες ποτέ, όταν λες ποτέ μου δίνει μια διάρκεια το ποτέ. Τα έχεις καμιά εβδομάδα εδώ δηλαδή? Όχι, τα έχω μόλις 8 ώρες. 8 ώρες, πολύ ωραία. Τα βάζουμε στο νεράκι, πολύ προσεκτικά. Για να μην σπάσουν. Το αγγελικό χεράκι της κορούλας μου τα βάζει. Λοιπόν, βλέπετε αυτό το αυγό που επιπλέει? Αυτό το αυγό λοιπόν, παρόλο που τα πήρα σήμερα, μου το δώσαν χαλασμένο. Ναι. Όταν ένα αυγό επιπλέει, να ξέρετε, είναι κλούβιο. Είναι κλούβιο, το βγάζεις αμέσως. Πάει, τέλος. Ενώ ένα αυγό που ακουμπάει κάτω στον πάτο, είναι καλό. Είναι καλό. Και αν ακουμπάει και όρθιο τελείως, είναι ακόμα πιο καλό. Αυτό το βγάλεις από το μυαλό σου μόλις τώρα, ή ισχύει? Το είχα δει στο ίντερνετ. Πώς θα το τραβήξω εμένα? Θα γυρίσει την κάμερα προς το πρόσωπό σου. Και. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή βράζουμε τα αυγά, τα βάζουμε να βράσουν. Έχω την εντύπωση
Τώρα που είμαι, τώρα χάθηκα. Έχω μια αμυδρά εντύπωση ότι έχεις βάλει πάρα πολύ νερό. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Να μας γράψουν από κάτω. Χρειάζεται τόσο πολύ νερό. Και άλλο πλούβιο! Απίστευτο! Κάτσε το λίγο, μήπως κάτσει με την ώρα. Πείτε ότι είμαστε εντάξει, δεν ξέρω πόσα αυγά είναι. Περίμενε. 17, 18, 19, 20. Θέλω να μας πείτε, κυρία Νικόλιζα, το 20 που μετράτε, το ότι δεν είναι 17 ή δεν είναι 16 και είναι 20, έχει να κάνει με το πόσα κρεμμύδια θα βάλετε για να βράσετε. Καθόλου, γιατί στο βίντεο που είδα δεν μας έλεγε ποσότητα. Οπότε βάζω όσα θέλω. Όσο πιο πολλά κρεμμύδια βάζεις. Και αυτό προκύπτει και σε εσάς. Θα γίνουν και πιο κόκκινα, λες, άμα βάλεις πολλά πιο πολλά κρεμμύδια, έτσι θα πάρει. Βέβαια, γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα σας δείξω τώρα. 3 κιλά κρεμμύδια έχω πάρει. Το κέλυφος του αυγού έχει πορούς. Μήπως παίζει ρόλο που βράζουν με τα κρεμμύδια και γίνεται ακόμα πιο γευστικό. Δεν θα βράσει μαζί με τα κρεμμύδια, μαζί με τους φλούδες από τα κρεμμύδια. Τις φλούδες, μήπως από εκεί παίρνει και λίγο γεύση καλύτερη. Πάρε πάντων, αυτό μην το βάλεις, βγάλ' το. Και τώρα θα βάλουμε τα κρεμμύδια. Πρέπει από όλα αυτά τα κρεμμύδια να βγάλουμε τα έξω-έξω τις φλούδες και το από μέσα. Μήπως τα κόψω κομματάκια και τα βάλω στην κατάψυξη για να έχουμε να βάζουμε κρεμμύδι στο φαγητό μας. Θα κάνω μια ωραία ομελέτα, αλλά όμως κόψω τα κομματάκια και βάλτε σε μικρές σακουλίτσες δόσεις για να τα χρησιμοποιήσεις αν κάνεις κανένα λαδερό. Να δεις που από σένα θα την πήρα την οικοκυρωσίδη. Θα σου πω. Σε αυτά είμαι πάρα πολύ καλή. Το έχεις κάνει ποτέ. Και δεν πετάω και φαγητό καθόλου. Το έχω μάθει από τη μαμά μου. Μέχρι να γίνει πράσινο. Άχι, ωραία. Πάντως τα κρεμμύδια είναι καλή ιδέα. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε μια ωραία ομελέτα. Αχ, ομελέτα μου, μεγάλη Πέμπτη. Όχι, δεν θα κάνουμε ομελέτα. Ναι, δεν είναι σωστό αυτό. Να τα φυλάξουμε λοιπόν. Για να κάνουμε μια ομελέτα καλά. Την άλλη εβδομάδα. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Ισπανική ομελέτα θα βάλουμε και καλαμπόκι και μανιτάρια και πιπεριά πράσινη και θα γίνει πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ ισπανική. Τι θα κάνουμε τώρα. Φέρνω εδώ αυτό το μπολ. Εσείς δεν βλέπετε τα κεφάλια μας, αλλά να είστε σίγουροι ότι είναι στη θέση μας μέχρι στιγμής. Τσα! Έχουμε βάλει γυαλιά ηλίου. Γιατί θα αναρωτιέστε. Ή μήπως δεν αναρωτιέστε και ξέρετε. Για να μην κλάψουμε. Παίρνουμε εδώ τα κρεμμύδια. Καλά, με το μαχαίρι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έχεις τόσο δίκιο. Θα βασιλιστούμε και αύριο, μέχρι αύριο. Είσαι σοφή, μητέρα. Αχ, Παναγία μου, Χριστέ, μπλάχτα, ξέρω. Εδώ και προσεκτικά να σε βλέπω. Ωραία. Κόβεις πρώτα αυτό. Όχι, δεν θα τα καθαρίσουμε στα αλήθεια τα κρεμμύδια. Θέλουμε απλώς το απέξω τους. Το απέξω τους, για να πάρεις το απέξω τους, θα πρέπει πρώτα το απέξω-απέξω αυτό. Μην βάλεις και κρεμμύδι μέσα, το έξω-έξω. Μα εντελώς το έξω. Μα εντελώς το έξω και να μπει ελάχιστο, δεν πειράζει, αλλά να μην το κάνεις επίτηδες, να το κάνεις μόνο κατά λάθος άμα βάζεις μέσα κρεμμύδι. Επίσης θα σας πω κάτι άλλο, αν θέλετε για να μην κλάψετε, να μην κλαίτε όταν καθαρίζετε κρεμμύδια γενικότερα. Κρεμμύδια. Κρεμμύδια. Το πω ισπανικά. Μπορείτε να ανοίξετε λίγο τη βρύση, να τρέχει λίγο νεράκι και να τα καθαρίσετε κοντά στη βρύση και αυτό βοηθάει στο να μην κλαίτε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα γιατί δεν θα ακούτε εμάς, θα ακούτε τη βρύση. Και αυτό θα έτω κάποιο πρόβλημα. Το βλέπεις που έχει αρκετό χρώμα το κρεμμύδι και δεν το είχαμε. Απλώς δεν ξέρω αν έκανα καλά που πήρα 3 κιλά. Είναι πως έπρεπε να πάρω παραπάνω κιλά και δεν το ήξερα. Αλλά η αλήθεια... Να σου πω, αυτό το τελείωσες. Μισές δουλειές κάνει. Έχω αρχίσει να νιώθω τα δάκρυα να ανεβαίνουν στα μάτια μου και σφοράω γυαλιά. Δεν ξέρω αν φταίει η ποσότητα των κρεμμυδιών που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορείτε να μας πείτε, σε παρακαλώ, ιδέες. Αν δεν το κάνουμε έτσι, πώς αλλιώς μπορούμε να κάνουμε όταν καθαρίζουμε κρεμμύδια να μην τρέπουν τα μάτια μας. Παιδί μου, σου εύχομαι να μην κλαις ποτέ στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Και ούτε όταν καθαρίζει κρεμμύδια. Ποιος θα μου το έλεγε. Έχουν κοκκινήσει και τα χέρια μου, βλέπετε. Σημαίνει ότι αυτό δουλεύει. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω. Να δω τα χέρια σου. Ιδέες. Μπορεί να δουλέψει αλήθεια. Κάποιοι μου είπανε ότι με το κρεμμύδι θα βγουνε, δεν θα βγουνε κόκκινα κόκκινα. Ποιοι το είπανε. Να έρθουν εδώ μπροστά μου. Βάλε μας ο Κώστας. Κώστα, ο νονός μου εννοείς ο κουμπάρος μας ο Κώστας. Ο κουμπάρος μου. Γιατί νονέ, είπες τέτοια πράγματα. Καλά, θα τα φτιάξουμε το και θα τους πάμε. Το παλιά έτσι. Αυτό είναι ένα παλιό σύστημα. Ο μάτι, γιατί το άνοιξε το 7 και το πήγε στο 9. Γιατί δεν θέλω τα αυγά να χτυπάνε μεταξύ τους και να σπάσουνε. Άρα το λέμε και αυτό, γιατί θα το βάλω στο 9, δεν τους το είπαμε. Καλή, ξέρουν να βράζουν αυγό, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το τελευταίο. Χίστηκα. Είναι ένα παιδί μου με το μαχαίρι. Θες να γίνουν ένα πράγμα ροζμό. Όχι, θα γίνουν κόκκινα, αλλά να σου πω κάτι. Και να γίνουν ροζμό, μας πειράζει. Το σωστό είναι να γίνουν κόκκινα. Δεν μου αρέσουν. Το σωστό για ποιον. Στα αυγά δεν μ' αρέσουν τα χρωματιστά, να μας γράψουν από κάτω. Τα αυγουλάκια εδώ περιμένουμε ακόμα να βράσουν. Εδώ έχει συμβεί αυτό το μαχαιλιό. Μαμά, γιατί τα κουνάς έτσι. Γιατί. Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ που τελειώσαμε τη γρήγορα. Όχι, μην τα πει. Άστα, όπως είναι. Να δω τα χέρια σου. Α, την κατσαρόλα.
Για να δείξει ότι έχει ωραία πλάτη και ωραία μαλλιά. Ναι, ναι, αυτό κυρίως. Το υπόλοιπο θα το προσθέσω από το βραστήρα. Αυτά δεν τα λένε τσόφια, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν τα λένε ούτε φλούδες. Καλέ φίλα από κρεμμύδια, πώς να τα πούμε. Κάτι δεν έχουν μια ονομασία. Τι ονομασία να έχουν. Κωδική ονομασία. Γιατί λειτουργούν ποτέ από μόνα τους. Μόνο στην περίπτωση που βάφουμε εμείς αυγά, δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανείς άλλος. Το έχουν κάνει. Σίγουρα, εντάξει. Εγώ εσένα, σου έχω εμπιστοσύνη. Μετά τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε στο παρελθόν. Ένα λεπτό να το πω εδώ γιατί έχει το φως. Άκου εκεί. Μετά τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε στη μαγειρική, είμαι απόλυτα σίγουρη ότι και το σημερινό αποτέλεσμα θα είναι αποτέλεσμα που θα σας καταπλήξει. Λίγο τώρα υπομονή. Θετικά, αρνητικά δεν ξέρουμε, αλλά ότι θα σας καταπλήξει είναι το μόνο σίγουρο. Στο τέλος να βάλουμε και τα παντζάρια, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τους λέω τίποτα. Παίρνω το νερό από το βραστήρα, το βάζω εδώ πέρα. Τώρα θα προσθέσω μέσα όλα αυτά. Και ίσως θα προσθέσω και λίγο ακόμα νεράκι. Και από ό,τι είδα σε ένα βίντεο, μάλλον θα χρειαστεί να τα πατήσουμε και με ένα πιάτο. Αμάν, τι κάνουμε ντολμαδάκια. Όχι, για να μείνουνε. Κάτσε περάσω. Να χάνουμε ντολμαδάκια. Για να μείνουνε γρήγορα. Ξέχασα να σας πω ότι εδώ πέρα προσθέτουμε και λίγο λευκό ξύδι που λευκό δεν έχω, αλλά είναι κίτρινο. Άρα νομίζω ψιλοκοντά είμαστε. Βάζουμε λίγο εδώ μέσα που βράζουν αυτά και το αφήνουμε να βράσει και αυτό. Έχει περάσει λίγη ωρίτσα και όπως βλέπετε το νερό έχει αρχίσει και κοκκινίζει, παιδιά. Νομίζω ότι θα γίνει η δουλίτσα. Το πιστεύετε κι εσείς. Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει και το παντζάρι τώρα. Ένα λεπτό θα σου πω. Καλύτερα να το βάλουμε από τώρα, να είμαστε απόλυτα σίγουροι να γίνει κόκκινο-κόκκινο το αυγό. Κότα Λυράτη. Και η μαμά μου και εγώ, γιατί θα το βάλουμε το παντζάρι τελικά. Γιατί και εγώ φοβάμαι ότι δεν πετύχει. Μισό να σας βάλω εδώ να κάθεστε. Και δεν μας παίρνει. Γιατί δεν θέλω να πετύχει. Πρέπει να πετύχει αυτή τη φορά. Κάτσε να δω μόνο ότι είναι χαλασμένα τα παντζάρια. Γιατί τα έχω κάμποσο καιρό. Καλέ, πόσο κάμποσο καιρό δηλαδή. Κάμποσο όντως. Ξέρεις πως μ' αρέσει να ανακατεύω. Τα αυγά τα βράζουμε πάρα πολύ ώρα, αλλά δεν βράζουν. Μάλλον πρέπει να πάμε στο 8 τώρα. Στο 8, λοιπόν, τα παντζάρια είναι αυτά. 28 έκτου το 21. Προλάβαμε. Σε παραδεχτώ δηλαδή τώρα με αυτή τη συνταγή. Πού την είδες αυτή τη συνταγή με το κρεμμύδι? Στο ίντερνετ. Γιατί λες, δεν την έβγαλα από το μυαλό μου. Όχι, όχι, απλώς θέλω να ξέρω από τις πηγές σου. Και γιατί το κόβεις τόσο κομματάκια? Για να πάει παντού. Βάλω όλο το παντζάρι εκεί πέρα μέσα να πάρει το χρώμα και θα το ανακατεύουμε. Α, κοιτάξτε, κόψω στα 2, στα 3. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λες να γίνουν τόσο κόκκινα που να. Όσο ποτέ άλλοτε. Που να γίνουν λίγο από βυσσινή και πάλι να ξεφύγουμε. Παλιά λέει, έτσι τα κάνανε με κρεμμύδια. Και εγώ τώρα να κατέβω τη σούπα. Νηστεύεις αυτή τη βδομάδα? Ναι. Κι εγώ. Θα σε ρωτήσω και δεν σε ρώτησα και έκανες παύση. Μπας και τη ρωτούσα, περίμενα. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ να τρώω ρεβίθια, ρε παιδί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ρεβίθια. Ναι, είναι ωραία τα ρεβίθια. Α, εσένα ποια σ' αρέσουν από τα νηστίσιμα αυτά τα... Εμένα μ' αρέσουν όλα αυτά. Εγώ σήμερα έφαγα που είχε φτιάξει ο μπαμπάς, πώς το λένε? Αγκιδάρες. Ξεχνάω λέξεις. Και ανησυχώ. Ναι, και αγόρασα χτες οσπριάδα να φτιάξω που δεν φτιάχναμε ποτέ στο σπίτι. Ξέρεις τι είναι? Γιατί εγώ τώρα έμαθα. Είναι όλα τα όσπρια μαζί ανακατεμένα. Αντε! Ναι, σε σακουλάκι. Όσπρια σε ποτ πουρί. Όλα, ναι! Πω πω. Μπορώ να σου δώσω αν θέλεις. Είναι ωραία. Πρέπει να είναι πολύ ωραία. Θα φτιάξω. Σήμερα το μεσημέρι έφαγα ένα νηστίσιμο επίσης. Πολύ ωραίο. Έχει δύο φαγητά. Όχι, σκαλτσούνι έφαγα. Ρεβίθια και πίτα σκαλτσούνι. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι και εσείς. Να ρωτήσω κάτι. Πόση ώρα θα τα βράζουμε, έχεις μάθει? Όχι, αλλά σε λίγο θα σταματήσουμε νομίζω. Και με το που βράσουν τα αυγά θα τα βγάλουμε έξω και θα τα κάνουμε με ένα πανάκι με ξύδι. Αυτό μάλλον βοηθάει στο να απορροφήσουν το χρώμα περισσότερο, δεν ξέρω. Το ξύδι θα το βάλουμε στο αυγό σε επάνω. Πανάκι. Όχι. Ναι, αφού έτσι έλεγε. Δεν θα τα βάλουμε όταν γίνουν κόκκινα. Ποια? Όταν τα βάψουμε και μετά. Α, μετά βάζουμε μελάδι. Λαδάκι, βάζουμε ναι, λαδάκι. Ναι, ναι. Ξυδάκι βάζουμε καθόλου μέσα εδώ. Έριξα, δεν έριξα πριν. Έριξες, ωραία. Άρα θα τα περάσουμε και με λίγο ξυδάκι ή θα τα βάλουμε μόνο με μπαμπάκι, με όχι με πανάκι. Δεν καταλαβαίνω τι λες, πάρ' το από την αρχή. Λοιπόν, τα αυγά μόλις βράσουνε, πριν τα ρίξουμε μέσα ναι. Να κοκκινήσουνε, μήπως τα πάρουμε με ένα πανάκι και τα καθαρίσουμε καλά. Για να μπορέσει να φτιάξει. Αυτό το καθάρισμα καλά. Θα το κάνουμε με ξύδι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το έχει δει. Δηλαδή με βρίσκει αδιάβαστη εμένα τώρα. Γιατί αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Αν κανονίσει ότι θα κάνει τα αυγά και εμένα με πήρε τελευταία ώρα για να μην προλάβω να μελετήσω. Ναι, γι' αυτό ήθελα να βγω καλύτερη από σένα στη μαγειρική. Είμαι ανταγωνιστικό τύπο. Τι να κάνουμε. Ελαφρώ. Βράζει. Και τα αυγά βράζουνε. Πώ πρέπει να κρατάω χρόνο αφού. Καλά, έβαλε τόσο νερό στα αυγά. Τι έπαθε.
Σου είπα, βάλε λίγο νερό ακόμα. Εσύ θα το γέμψεις. Παιδιά. Α, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις, θα ξημερώσουμε. Κοιτάξτε πόσο νερό έχω. Γιατί το έκανες. Για λίγο πήγα τουαλέτα και εσύ αμέσως να το... Εδώ ήσουνα. Όχι, την ώρα που βάζεις νερό... Κι όμως ήσουν εδώ. Γιατί έβαλες κι άλλο νερό, να μας εξηγήσεις, πως είναι κάτι που δεν ξέρω. Όχι. Έτσι πίστεψα ότι πρέπει. Λέω Παναγία μου. Τα κάλυψα. Και έβαλες νερό κρύο και περιμένουμε πάλι να ζεσταθεί. Όχι, έβαλα από τον βραστήρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα βράζει και αν θες τη γνώμη. Απλώς ξέρεις τι, δεν είναι συμπαγές το κόκκινο. Περίμενα λεπτό. Εγώ έτσι πρόχειρα που το βλέπω αυτό δεν θα τα βάψω τα αυγά. Απογοητεύτηκα τώρα. Θες να ψιλοκόψουμε κι άλλο τα παντζάρια μου. Δεν θα... έχω άλλα παντζάρια. Όχι, αυτά που έχω. Έχω κόκκινο μανό. Αλλά νομίζω ότι θα το παρατραβήξω. Όπως και να έχει, ας μην είναι εντελώς κόκκινα. Ναι, δεν θέλουμε να είναι εντελώς κόκκινα. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε. Ναι, γιατί ναι. Αν θέλαμε. Ας είναι προς το κόκκινο. Θέλουμε να είναι διάφανο κόκκινο. Κεραμιδί ανοιχτό. Κάτι τέτοιο θα βγει. Α, το ένα αυγό ανέβηκε πάνω. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Καλά τώρα, θα τα βγάλουμε όλα τα αυγά. Πού ανέβηκε πάνω. Να του. Αχ, λες να είναι κλουβιό κι αυτό. Τώρα το θυμήθηκε ότι είναι κλουβιό. Μετά από μισή ώρα που είναι εκεί μέσα. Να το, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει εδώ πέρα. Περίμενα λεπτό, περίμενα λεπτό. Είναι σπασμένο. Κάτσε, παιδί μου. Δεν θα το πετάξω. Είναι λίγο θλιβερό. Θα το φάμε με λίγο λαδάκι και ψωμάκι ψιλοκομμένο που βάζω. Α, γιατί νόμιζα ότι νίστευε. Δεν το φάμε την άλλη εβδομάδα, θα έχει χαλάσει όλα. Λογικά. Νίστευα, νίστευα. Και τσιγκούνια ένα. Και τώρα λέει να αρχίζουμε με ένα το. Να, πάμε να πιούμε λίγο καφέ. Θα αφήνουμε και βράζει χωρίς να μας ναι, παιδιά, εμείς πάμε να πιούμε λίγο καφέ και να σκεφτούμε τα επόμενα σχέδιά μας για το πότε ακριβώς θα βράσουν τα αυγά. Γιατί θα κλείσουμε ώρα σε λίγο, νομίζω. Ωραία, και τι θα καθόμαστε από πάνω, θα καθόμαστε. Φοβάμαι και να φύγω. Είχα δει σε μια σειρά. Που, α, αυτό δεν τικό, το καμπάκι και μπήκε μέσα και τρόμαξα. Να σου πω. Δεν θα φέρουμε τις καρακλίτσες μας εδώ να πίνουμε καφεδάκι και να κοιτάμε τα αυγά. Όχι. Αφού δεν θες να πάμε στο άλλο δωμάτιο. Ούτε εκεί θέλω να πάμε, ούτε εδώ θέλω να μείνουμε. Με δυσκόλεψες λίγο. Δεν ξέρω. Με δυσκόλεψες λίγο. Τι εννοείς. Σου είχε γίνει αιμονή να το ανακατεύεις συνέχεια. Γιατί σε βλέπω, έχεις εθιστεί. Αφήνεις λίγο κάτω αυτό και μετά νιώθεις άσχημα. Σπάνια μαγειρεύω, ωραία και τέλεια. Αυτό το ξέρω, δεν το ξέρω. Μ' αρέσει να ανακατεύω έτσι τώρα αυτό. Πάντως για να κολλήσουν αποκλείεται. Δεν νομίζω. Ναι. Είναι διάφανο. Είναι διάφανο, παιδιά. Είναι διάφανο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τι. Τέλος. Τι φεύγουμε. Πάλι. Ωραία, ναι. Απλώς εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι τα αυγά να αφήσουμε μόνα τους. Μπορείς να χύσεις λίγο νερό από τα αυγά. Κι άλλο, κι άλλο. Ευελίνα. Ναι. Ακέφαλη είσαι. Είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι με συμφέρει που είμαι κοντή. Παιδιά, θα πιούμε δύο γουλιές καφέ και θα επανέλθουμε. Γιατί εδώ πέρα η κατάσταση έχει δυσκολέψει. Άντε πάλι. Έχει πάντα όρεξη. Για ξανακάντω. Άσε μου, και εσύ. Με βάζω να πηγαίνω, έρχομαι. Αφού σε αρέσει, έλα, κάντω λίγο. Με μεγάλη μου χαρά θέλω να σας ανακοινώσω ότι τα αυγά βράζουν επιτέλους. Και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή, ίσως, να τα βγάλουμε. Θέλουμε να είναι σφιχτά και όχι με λάτα. Μόλις λοιπόν φτάσει και αρχίσει να βράζει το νερό, αν μετρήσουμε μέχρι το 60, σιγά σιγά ένα. Μέχρι το 60 ένα λεπτό, μωρέ, μόνο. Μου φαίνεται πολύ λίγο. Δεν θυμάμαι. Το ξέρω. Νομίζω ότι στο 60 γίνονται σφιχτά. Για να γίνουν σφιχτά είναι 5 λεπτά. Όχι καλέ. Στα 2 είναι με λάτα και ενδιάμεσα το θες λίγο με λάτα. 5 λεπτά να βράζουν, είσαι καλά. Ναι. Τι είναι, για να το φέρεις στο κεφάλι, να ανοίξεις κεφάλι. Όχι καλέ, τόσο είναι. Αχ, Ευελίνα, όπως θα κάνεις έτσι θα σπάσουν όλα. Το σπάσα το ένα, το άκουσα. Και εγώ το άκουσα. Η επιτυχία, αν γίνουν κόκκινα, ναι. Είναι από το δικό μου ανακάτεμα ναι, που ναι, ναι, έχω πισταμένος. Ναι, ναι. Μάλιστα, για δείξε. Είναι λίγο πιο κόκκινο από την προηγούμενη φορά. Δεν μου λες να βάλουμε ένα αυγό να δούμε πώς θα πάει. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Λέω. Ας το πάμε μέσα, πιούμε καφέ και ας το βράσουμε. Πάλι να πιούμε καφέ. Ήρθες για καφέ εδώ. Δηλαδή, δεν ήρθα και για καφέ, ρε Βελίνα. Όχι. Με βάζει συνέχεια μόνο σε δουλειά. Όλα δουλειά, δουλειά, δουλειά. Επειδή δεν κρατιέται η μαμά μου και θέλει όλοι και δεν να βάλουμε ένα αυγό να δούμε τι θα γίνει, θα σε ακούσω. Δεν μου λες. Τι να σου πω. Έχεις ρωτήσει αν τώρα πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει το μείγμα. Μα πρέπει να κρυώσει κανονικά. Εσύ λύσαξες να βάλουμε ένα αυγό. Πες το μου, Χριστιανή μου. Αυτό φταίει. Άντε πάμε να πιούμε ένα καφέ. Να κρυώσει. Απλώς για να κρυώσει, ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Τι.
να το βγάλουμε από τη φωτιά που εσύ επιμένεις. Ναι, το ξέρω, αλλά εμένα δεν μου είπες ότι πρέπει πρώτα να κρυώσει. Μόνη μου μου ήρθε ότι μήπως πρέπει να κρυώσει. Της το πείσαμε τρεις φορές. Ωραία. Άρα. Άρα το κλείνουμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Και μετά θα κρυώσει και θα το σουρώσουμε κιόλας. Ε, ναι, ναι, θα το σουρώσουμε. Τι θα τα ρίχνουμε στα, στα κρεμμύδια, τα αυγά. Ερχόμαστε σε λίγο. Γιατί τι πάμε να κάνουμε. Τα αυγά κουκκινιστά. Όχι. Τι πάμε να κάνουμε τώρα. Θα πιούμε καφέ. Ναι. Εδώ ξεκουράζεται η Μανταλένα και περιμένει να κρυώσει. Το βγάλαμε στο μπαλκόνι αυτό το μείγμα το περίεργο. Για να κρυώσει να μπορέσουμε να βάλουμε τα αυγά μετά. Ξεκουράζομαι με μυρωδιά από κρεμμύδια. Δεν μου ξανασυμβεί αυτό και είπα να το ζήσω. Τι άλλο θες, τι άλλο θες. Τα αυγά που ζεματάνε ακόμα πάρα πολύ θα τα καθαρίσουμε με λίγο ξύδι. Να δω και πόσα έχουν μείνει που δεν έχουν σπάσει και θα κινηθούμε αναλόγως. Συμφωνείς, μαμά? Άμα γυρίσεις αυτό που δεν βλέπεις, πρέπει να γυρίσεις όλη την κάμερα στο πρόσωπό σου. Γίνατε όλοι μαζί, όλοι μας την κάμερα. Να σε δείχνει. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Γιατί εγώ σαν μαμά σου έπρεπε να σου πω αν αυτό που κάνεις τώρα είναι το σωστό και γιατί γίνεται. Αλλά επειδή βλέπουν πολλές που έχουν κάνει επανειλημμένος αυγά. Τι δείχνεις τώρα στον κόσμο? Εμένα. Εκεί είναι το φυσιολογικό. Λοιπόν, ναι, λεπτό. Τώρα η Ευελίνα συνεχίζει το έργο, το θεάρεστο έργο της. Λέγω τον ημερό. Καλύτερα είναι πιο μακριά από το πρόσωπό σου. Εκεί. Αντέχω και τα κοντινά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα τρίβει στο ξύδι. Ας γράψετε από κάτω αν αυτό που κάνει είναι σωστό και αν είναι απαραίτητο. Ο καθένας βέβαια έχει τον τρόπο του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα θα μας κρίνει. Θα μας δικαιώσει, νομίζω. Θα πεις και δεν θα σου πω, μην είσαι τόσο ζήμουρη. Όχι, θα μας κρίνει. Για την άλλη φορά είπα θα μας δικαιώσει και μας δικαιώσει στη γεύση μόνο. Όσο μπορούμε... περνάει η ώρα, βλέπετε ότι θέλει να καταλήξει εδώ να είναι. Γιατί? Και αφού έχουμε κρεμμύδι για 4 χρόνια, το οποίο θα βάλω σε σακουλάκια στην κατάψυξη, ένα χαμό γενικότερα σε όλη την κουζίνα εδώ πέρα όπως βλέπετε, ήρθε ο Κλεάνθης, κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Ό,τι βλέπεις, ό,τι βλέπεις κάνουμε. Και επιτέλους. Και επιτέλους, μπορεί κάποιος να κρατήσει την κάμερα που θα είναι ο Κλεάνθης, για να έχουμε μέσα και σώμα και κεφάλια και να μπορέσουμε να βάψουμε επιτέλους τα αυγά. Να σας πω ότι δεν έχει γίνει τελείως κρύο το ζουμί. Θα ρίξουμε το υγρό μέσα στην κατσαρόλα. Okay. Αλλά για να πιάσουμε τα φύλλα, όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου κόκκινο-κόκκινο όπως είδα στα υπόλοιπα βίντεο. Αλλά θα εκπλαγείτε, θα εκπλαγείτε. Και πιαστήκαμε κότσι. Όχι, γιατί το λες από τώρα. Μα δεν το βλέπουνε τα παιδιά. Και πού ξέρεις αν όταν βάλεις το αυγό μέσα κοκκινήσει. Μη φοράτε άσπρα. Τόση ώρα καθαρίζαμε κρεμμύδια άδικα. Και βάλαμε και γυαλιά, Κλεάνθη, γιατί για να μην τρέπουμε. Για να μην κλαίτε. Α, όχι, όχι. Α, καλέ. Όχι, θα διαφωνήσω. Καλέ, το βλέπετε. Τι, πέτυχε. Μπορεί και το πέτυχε. Και τώρα τι θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε το μάτι που δεν ανοίγει από εκεί. Πάλι θα το ζεστάνουμε αυτό, τόση ώρα το βγάλαμε στο μπαλκόνι. Έτσι, έχει για να κρυώσει. Κάποιος που το ζεσταίνει και κάποιος που δεν το ζεσταίνει. Όχι, μην το ζεστάνει, σε παρακαλώ. Ωραία, στο 5. Μα γιατί το ζεσταίνει πάλι? Δεν ξέρω γιατί το ζεσταίνω, δεν ξέρω γιατί το κρυώναμε. Αυτή το λένε. Παιδί μου, εσύ που διάβαζες εκεί που το είδες στο ίντερνετ, το ξαναζεσταίνει. Ναι. Τότε γιατί το είχαμε βγάλει τόση ώρα έξω για να κρυώσει? Δεν έχει νόημα όλο αυτό, ε. Ναι, κλείστο. Όχι, γιατί έτσι έλεγε. Αχ, δεν ξέρω. Μάλλον το ζεσταίνει για να κολλήσει το χρώμα πάνω στο αυγό. Ωραία, ακούστε ρε παιδιά. Ακούστε ρε παιδιά. Θα βάλουμε ένα. Να δούμε πώς πάει. Γιατί αν δεν πάει καλά, τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε κάποια άλλο. Θα αφήσουμε τα αυγά. Θα βάψουμε με β5 τη Βερνιλά. Α, και εγώ με παιδιά. Ένα λεπτό. Το βάζω. Αχ, Παναγία. Και αύριο θα τα βγάλουμε. Αν τόσο θέλει. Κάτσε να δείτε. Μάλλον θέλει λίγη ώρα να πάρει. Θα το βάλω στο 6. Δεν έχεις και μπογιά. Επευχαίνει περάσαμε όσο περάσαμε. Να ρίξεις και την μπογιά τώρα εκεί μέσα. Γιατί να ρίξω την μπογιά? Έλα, φέρνει μπογιά. Δεν ρίχνω μπογιά, γιατί θα τα φάμε τα αυγά. Μην απογοητεύεστε, δεν έχουμε παίξει ακόμα το τελευταίο μας χαρτί. Που είναι το να τα αφήσουμε εκεί πέρα 2 ώρες να βράζουμε. Αυτός που το έκανε, που τον είδα εγώ, και σου είπα. Γινόντουσαν κατακόκκινα τα αυγά. Αλλά μήπως γίνονται μετά από λίγο, γιατί ήταν μονταρισμένο το βίντεο και δεν ξέρω. Μήπως έπρεπε να τα πάρουμε έτοιμα. Γιατί να βασανιζόμαστε έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν το διασκεδάσατε. Εσύ δεν είπες ότι σ' αρέσει να ανακατεύει. Έπρεπε κάτι να κάνω, περάσει η ώρα. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ που ήρθα τώρα και δεν ξέρω. Ναι. Είμαι άσχετος. Ναι. Αυτό ήταν τρόπος βαψίματος των αυγών πριν 100 χρονιά. Και όχι, κάνετε ένα παράσταση. Τι βλέπεις εκεί τώρα, τι βλέπεις εκεί? Πού? Τι βλέπεις? Στην κάμερα μας βλέπεις? Ναι. Είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι ψηλή και εγώ κοντή. Ε, όχι, ξέρω, έχω καδράκι. Τι λες, σε τόσο μικρή κάμερα χωράνε και οι δύο. Παρόλο την απόσταση. Ναι, μια χαρά. Κοιτάξτε, θα σας πω. Κοιτάξτε τώρα πόσο κόκκινα φαίνονται όταν είναι κάτω από το νερό.
Άρα ίσως το κόλπο να είναι να μην τα βγάλουμε ποτέ από το Δεν πήρα απάντηση όμως, ε. Παλιά τα κάνανε έτσι τα αυγά, αλλά κάποιοι τα κάνουν ακόμα και σήμερα. Κλείνουμε την κάμερα και πάμε να πιούμε τον πέμπτο καφέ. Μέχρι να γυρίσουμε, να έχουμε να ανέβει και λίγο η αδρεναλίνη, να έχουμε την αγωνία αν θα κοκκινήσουν οι όχι και θα ξαναεπανέλθουμε. Μετά από λίγη ώρα βρασίματος ήρθε η στιγμή να δούμε την αλήθεια. Δεν μου λες, Ευελίνα. Έχεις βαρθεί να με ξεφτυλίσεις, ρε, για δεύτερη φορά. Το κάνεις αυτό, ρε, τι φιάσκο είναι αυτό που πάθανε πάλι. Ποιος το είπε αυτό? Τι είναι? Στο ίντερνετ το είδα. Κρεμμυδοπαραγωγός είναι αυτός και θέλει να χρησιμοποιούν τα κρεμμύδια του. Είναι πράγμα αυτό? Δεν γράφει πόσες... Δεν το περίμενε. Μήπως εννοεί ότι αύριο το πρωί θα τα βγάλουμε και θα έχουν πάρει? Όχι, όχι, όχι. Ωραία, τι πράγμα είναι αυτό? Δες το θετικά, δες το θετικά. Τα αυγά αυτά ήταν λευκά και τώρα είναι το κίτρινο το αυγό, το κλασικό. Δηλαδή τόσο ακριβώς δεν υπάρχει άλλο πάλι. Πάλι έχουμε την αποκλειστικότητα. Τόση ώρα φάγαμε από τη ζωή μας. Και έχουμε κάνει την κουζίνα χάλια. Δηλαδή πιστεύεις δεν με παίρνει. Και πάλι λευκά. Δεν με παίρνει να τα πάω τύπου επίσκεψη, σας έφερα 5 αυγά, κόκκινα. Τα βλέπεις κόκκινα εσύ? Όχι, αλλά κάτι πρέπει να πω, γιατί στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή. Αχ, τι να πεις, Ευελίνα, δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν το έργο μας πάλι αποτυχημένο. Πιστεύεις ότι αν τα βγάλουμε και τα κάνουμε με λαδάκι γύρω-γύρω θα είναι υπερβολή? Ενώ αν τα καθαρίσουμε σαν να έγιναν όντως κόκκινα και τα περάσουμε με λάδι για να γυαλίζονται και τα βάλουμε σε ένα ωραίο καλάθι. Από την πολλή κούραση έχεις παρεστήσεις τώρα. Έχεις κάτι σκέψεις? Δηλαδή τι δεν θα κάνουμε, τα βάλουμε στο ψυγείο και να πούμε ότι δεν βάψαμε? Έχεις πει το παιδί μου. Τι να νομίζουμε, ότι κοκκινήσανε και τα βάζουμε και καλά και να τα περάσουμε και με το λαδάκι? Τι μάρμα έχει το λαδάκι, μας μάραμε. Α, δεν πάμε καλά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εγώ την επόμενη φορά που θα με φωνάξεις, θα φέρω τη συνταγή μόνη μου. Εγώ θα φέρω τη συνταγή. Ξέρεις ποια συνταγή να φέρεις? Ποια συνταγή? Αυτή για την κινέζικη σαλάτα. Μακαρονοσαλάτα. Που έχει μέσα και ανανά. Καλά, μια φορά την έχει φτιάξει. Να σας πω και ξέρει τι άλλο έχει. Έχει και γάλα βαφτιστή. Ζαχαρούχο. Γάλα ζαχαρούχο. Πω, τι ωραία, να είχαμε λίγο, ε. Έχει ζαχαρούχο γάλα να φτιάξουμε? Δεν έχω. Λέω πώ τη φτιάξουμε αυτή και λίγο ξαφνικά. Αυτή εκεί, μία που θα τη φτιάξουμε και μία που θα τη δώσουμε. Γιατί δεν κάνει να τη φάμε και το ξέρει. Ναι, αλλά τουλάχιστον να τη δουν τα παιδιά. Να την φτιάχνουμε. Γιατί δεν φτιάχνουμε βασιλόπουτα. Δεν φτιάχνουμε κόκκινα μπλε. Είδαν ότι ξέρουμε, γιατί τα βράσαμε πάρα πολύ ωραία τα βράσαμε. Αυτό με το κρεμμύδι, ρε παιδί. Να χάθηκε τα να πάρει μια. Να μην πω γιατί δεν κάνω να διαφημίσω κάποια από αυτέ τι σκόνε καλά μέσα σε όλα. Μπάντα. Το βράζει το θέμα είναι να το κάνουμε παραδοσιακά όπω το κάνουν οι γιαγιάδε μα. Αλλά δεν νομίζω στι γιαγιάδε μα να βγαίναν έτσι τα αυγά. Πίστησε μου τον άνθρωπο αυτό που το έβαλε στο. Δεν τον ξέρω, σου λέω, το είδα. Πήρε μια συνταγή από κάποιον που δεν ξέρει. Τι φταίμε εμεί τώρα? Ο κόσμο τι φταίει, μωρέ. Κόσμε μου. Μην το βάλει αύριο, σε και τέμο. Είσαι καλά. Δεν σου κοστίσει άλλη χάρη. Απλώ θα ονομαστεί πώ να μην βάψετε τα αυγά σα. Όχι, ξεφτυλιστείτε μαζί μα, ε. Όχι, ξεφτύλισα τη μαμά μου άλλη μια φορά. Εσύ ξεφτυλίστηκε. Γιατί το παίρνει όλο αυτό? Γιατί να σου πω και το παίρνω πάνω, γιατί είσαι πολύ μικρή, αλλά εγώ δεν είμαι σε ηλικία να μην ξέρω να βάφω. Πόσο μικρή είμαι πια. Και ξέρει κάτι, δεν είναι δίκαιο, γιατί εγώ ξέρω να βάφω αυγά. Πριν δεν ήξερε, τώρα πώ ξέρει ξαφνικά. Δεν είναι δύσκολο, αλλά βασίστηκα σε σένα, παιδί μου. Λέω κρεμμύδια, να το κλάμα, να τα γυαλιά, να βγάλε γυαλιά, να κόβε κρεμμύδια, να περιμένεις, να το τρέχουμε στα μπαλκόνια να κρυώσει, να το φέρουμε πίσω, να το βάζουμε, παιδιά, να περιμένουμε, να πηγαίνω, έρχομαι κρυφά και να κοιτάω και να πεις σου λέω, καφέ. Και, να με, και η αγωνία να με τρελαίνει και στο τέλος. Όλα αυτά για να φτιάξουμε αυτά εδώ τα αυγά, τα οποία θα τα βγάλω για να σας τα δείξω κιόλας, μισό λεπτά, γιατί εδώ πέρα αδικούνται. Ταρά! Κλάνθη. Σαν βότσαλα είναι. Δεν σ' αρέσουν. Είναι σαν να μην πήραμε λευκά. Σαν να πήραμε τα άλλα και απλώς να μην τα βάψαμε. Σαν να τα εισβάλλεις στον ήλιο είναι όλο. Εκρού αυγά. Το αγαπημένο μου χρώμα. Να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλό που είναι εκρού, γιατί το εκρού πάει με όλα. Δεν σε δεσμεύει. Ενώ το κόκκινο δεν πάει με πορτοκαλί, δεν πάει με ροζ. Ενώ τώρα αυτά τα αυγά δεν υπάρχει πουθενά να τα βάλεις και να μην πηγαίνουν. Ταιριάζουν με όλα. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ξέρω ότι δεν πήγε όλο όπως το είχαμε κανονίσει. Γιατί δεν γυρίζεις, θα σε βλάπτρεπεσαι. Δεν θα σου βάλω μοσαϊκό στο πρόσωπο σαν τις συνήθεις. Έλα, θα σου αλλοιώσω τη φωνή, μίλα έτσι. Νομίζω ότι τα αυγά θα είναι καλά. Ρε, πούμε να τους δώσω τα μάτια. Μ' αυτό που ζήσουμε. Σας ζητώ συγγνώμη. Παιδιά, μου λέει συνέχεια να μην το ανεβάσω. Γιατί μου λέει, εφόσον είχαμε καταστρέψει τα βασιλόπιτα, να μην καταστρέψουμε.
μου και τα αυγά και ήθελα να πάει να πάρει κόκκινα για να σας δείξω πως τα καταφέραμε. Να τα βάλουμε μέσα στο νερό και την ώρα που τα βγάζουμε προς το έξω να είναι τα κόκκινα. Ναι, να σας κόκκινα, πω, πείτε, φιάσκο. Πείτε της ότι το μυστικό είναι η αποτυχία και πώς τη δέχεσαι. Δεν το δέχομαι. Πρέπει να δέχεσαι την αποτυχία. Για το παιδί σου, όχι για σένα. Ναι, και να με παίρνεις και έτσι στο λαιμό σου και να έχω κι εγώ αποτυχία. Το είπε. Τέλος πάντων, εμείς θα τσακωθούμε τώρα, οπότε θα σας αφήσουμε. Να πάρουμε ένα καφέ. Ένα καφέ να με πιούμε κι εμείς. Θα σε ευχαριστούμε. Της παρηγοριάς. Κανονικά, με μαξιμάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe and like. Oh my god. Happy Easter to everybody! Αγγλικά γιατί όλο αυτό? Ήτανε συνέχεια του subscribe και... Oh my gosh! Subscribe, ας το καλώς πάντα. Το πες πριν τώρα δεν. Ήτανε συνέχεια του subscribe and like και μου ήρθε και το υπόλοιπο στα αγγλικά. Τι έγινε? Παιδιά, να περάσετε υπέροχα, καλή Ανάσταση. Να μην πείτε Χριστός Ανέστη σε όλους, γιατί δεν είναι ευχή, σας το υπενθυμίζω. Το έχω κάνει και εγώ αυτό λάθος στο παρελθόν, δεν το αρνούμε, αλλά να προσέχετε. Και να αποφεύγετε τη συνταγή με κρεμμύδια προκειμένου να βάψετε τα αυγά σας. Σας αγαπώ από εμένα! Εμένα! Και το παιδί! Φιλάκια!